coming. Hello, hello! Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα καινούριο βίντεο στο οποίο σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι Σάββατο και θα πάω Αθήνα, οπότε θα σας πάρω μαζί μου για 2 ημέρες. Θα πάω στην Αθήνα γιατί έχω να κάνω κάτι ιατρικές εξετάσεις, όχι κάτι περίπλοκο, κάτι το οποίο όμως δεν μπορούσε να γίνει εδώ στα Κύθυρα. Οπότε είναι ευκαιρία να βλογκάρω γιατί θα δω και τους φίλους μου που έχω πάρα πολύ καιρό να τους δω. Αυτή τη στιγμή είμαι στα Κύθυρα και ετοιμάζω βαλίτσα γιατί σε 2 ώρες πετάω. Πάμε να σας δείξω τι πράγματα θα πάρω μαζί μου. Εδώ έχω βγάλει κάποια ρούχα, θα φορέσω αυτό το κόκκινο παλτουδάκι και έχω ένα τζιν, ένα πουλοβεράκι και τα ρούχα που θα φορέσω τώρα για το ταξίδι. Σε αυτό εδώ το νεσέσερ έχω βάλει κάποια πολύ βασικά καλλιτικά γιατί όπως σας είπα θα πάω για 2 μερούλες μόνο. Αυτό εδώ είναι από τη φτένα μου. Η βαλίτσα που θα πάρω μαζί μου είναι αυτή εδώ. Είναι μια μικρή βαλίτσα που μπαίνει ως κατασκευή. Τώρα όμως θέλω να σας δείξω λίγο πιο αναλυτικά τα προϊόντα που χρησιμοποίησα στο πρωινό μου ντουζ, γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη μαζί τους και είμαι σίγουρη ότι θα έχω σχόλια για αυτά τα προϊόντα. Πρόκειται για προϊόντα της εταιρείας Camomilla Blue, την οποία μπορείτε να βρείτε στα φαρμακεία και όλα τα προϊόντα αυτής της εταιρείας έχουν ως βάση το χαμομήλι. Πρόκειται για προϊόντα κατάλληλα, σχεδιασμένα για εξαιρετικά ευαίσθητες και δυσανεκτικές επιδερμίδες. Βοηθούν πάρα πολύ με την ερυθρότητα και με το κνισμό. Σε αυτή την εταιρεία μπορείτε να βρείτε προϊόντα που αφορούν το καθαρισμό του σώματος, προϊόντα για την ευαίσθητη περιοχή, σαμπουάν και κοντίσιονερ. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτά που χρησιμοποίησα εγώ σήμερα. Στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα χρησιμοποίησα το απαλό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων Face and Body Cleanser, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με μέλι και αφήνει την επιδερμίδα απαλή και καθαρή. Συνεχίζω με το καθαριστικό της ευαίσθητης περιοχής που χρησιμοποίησα. Έχει pH 4,5 και η δράση του γάλακτος καρύδας αντισταθμίζει την ξηρότητα του δέρματος και καθαρίζει απαλά χαρίζοντας μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας. Έχω όμως και άλλο ένα καθαριστικό για την ευαίσθητη περιοχή. Είναι το Organic Eco Bio, το οποίο έχει pH 5,5 και είναι ένα οικολογικό καθαριστικό για την ευαίσθητη περιοχή, το οποίο περιέχει αλόε βέρα, ρύζι και χαμομήλι. Και συνεχίζω με τα προϊόντα για τα μαλλιά. Η φόρμουλα του σαμπουάν είναι σχεδιασμένη για συχνή χρήση και περιέχει αποσταγμένο νερό χαμομηλιού. Πρόκειται για ένα σαμπουάν το
οποίο είναι ιδανικό για ευαίσθητο τριχωτό κεφαλή, το οποίο μπορεί να έχει θέματα ακνισμού, όπως ακριβώς είναι και το δικό μου σκάλπ. Καθαρίζει, ενυδατώνει και αφήνει τα μαλλιά λαμπερά, μαλακά και ανάλαφρα. Συνεχίζω με το conditioner, το οποίο η φόρμουλα είναι επίσης βασισμένη σε αποσταγμένο νερό χαμομηλιού. Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο κάνει τα μαλλιά πάρα πολύ απαλά, οπότε χτενίζονται και πολύ εύκολα. Ξέρετε ότι εδώ στο νησί, λόγω αέρα, εγώ έχω θέμα με τα μαλλιά μου, διότι μπλέκονται πάρα πολύ εύκολα. Με το συγκεκριμένο conditioner τα μαλλιά δεν σπάνε, διότι γίνονται πολύ απαλά και τα χτενίζεις πάρα πολύ εύκολα. Φίλες και φίλοι, σας έχω giveaway. Μια τυχερή συνδρομήτρια ή ένας τυχερός συνδρομητής θα κερδίσει όλα τα προϊόντα τα οποία μόλις σας έδειξα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εγγραφή στο κανάλι μου και να μου αφήσετε κάτω ένα σχόλιο για να μπορέσω να κάνω την κλήρωση. Εννοείται ότι πρέπει να πατήσετε και like στο βίντεο. Ελάτε όμως και στο Instagram, γιατί και εκεί σας έχω έναν ίδιο διαγωνισμό. Λοιπόν, σας περιμένω και στο Instagram. Νομίζω ότι ήδη έχω αργήσει. Είναι 1,5 ώρα και στις 2,5 πρέπει να είμαι στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο δεν είναι κοντά στη χώρα. Έχει μια κάποια απόσταση για να φτάσεις μέχρι εκεί. Ο καιρός είναι μέτριος, δεν έχει κρύο, αλλά έχει πάρα πολύ υγρασία. Για τη δική σας ασφάλεια συνιστάτε η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά όλη τη διάρκεια της παραμονής στο αεροσκάφος. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη πτήση. Έφτασα στο αεροδρόμιο των Αθηνών και τώρα θα κατευθυνθώ προς το κέντρο, γιατί εκεί μένει η φίλη μου. Έχει αρκετό κόσμο εδώ. Έφτασα στο κέντρο και τώρα πάω να συναντήσω τη φίλη μου. Για να είμαι ειλικρινής, ένα μικρό πολιτισμικό σοκ το έχω πάθει, διότι από την ησυχία να βρεθεί στη Φασαρία είναι μια μεγάλη διαφορά, μπορώ να πω. Είμαστε στο Σασέρ, γιατί μένει σε ένα σπίτι κοντά στο Κλονάκι και είμαστε λίγο άλλο level. Βέβαια, έτσι είναι όταν είσαι μόνιμη εκπαιδευτικός από πέρυσι. Και έχεις ανέβει και κλιμάκιο. Όταν είσαι 8 χρόνια, φίλε. Αφήσαμε τα πράγματα και τώρα πάμε για καφέ στο μεταξουργείο. Είναι εκεί και ο φίλος μας ο Πέτρος, τον οποίο δεν πρόλαβα να δω τα Χριστούγεννα λόγω COVID. Όντως. Ναι, δεν τον είδα καθόλου. 5 λεπτά μόνο έξω εκεί στο Τιμεριδόν. Όχι, ρε, αφού είχαμε βγει για καφέ. Δεν ήμουν εγώ. 10 λεπτά έκατσα. Α, ναι, όντως. Και έχω πάθει ένα πολιτισμικό σοκ εγώ, έτσι μου φαίνεται too much η Αθήνα. Έχεις πολύ αυτοκίνητο, πολύ κόσμο. Πολύ, πολύ. That I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your body. Ήρθαμε στο μεταξουργείο. Άντες και ο φίλος. Καλησπέρα σας, beauty junkies. Είχα πάρα πολύ καιρό να τον δω. Πού καθόμαστε? Ρε, στον Πλοίο Παπαγάλο. Α, στον Πλοίο Παπαγάλο. Εγώ δεν έχω ιδέα από Αθήνα. Έβγαλα GPS για να δω πού είμαστε. Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed.
I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. Θα πιούμε ένα καφέ στο σπίτι και έχει τέλειο καιρό. Οπότε λέμε να πάμε στο Μουσείο της Ακρόπολης μια βόλτα και μετά να πάμε για ένα φαγητάκι έξω. Αχ, τι πίνω, τι καφέ πίνω. Α, τι ωραία γεύση είναι αυτή. Ένα από... Έχει σοκολάτα γεύση. Σαν καραμέλ. Ναι, εντάξει, είναι κάποια γεύση. Τέλειο. Έτσι. Αυτά τα παρακολουθούν. Αυτούς μου άρεσε εμένα. Δώρο μας τα κάνει Λόρ. Ετοιμαστήκαμε και φεύγουμε προς το κέντρο. Λοιπόν, ενώ λέγαμε να πάμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, δεν θα πάμε, γιατί είδαμε ότι έχει τεράστια ουρά, λόγω του ότι είναι η πρώτη Κυριακή του μήνα και είναι δωρεάν η είσοδος, οπότε δεν θέλουμε να χάσουμε όλη μας τη μέρα περιμένοντας. Η πολυκατοικία από το Ρετυρέ. Πήραμε κάτι να φάμε. Και προχωράμε. Και ήρθαμε από αυτό το δρόμο για να μου δείξει η φίλη μου την πολυκατοικία από το Ρετυρέ. Ήταν αυτή που έδειχνε στους τίτλους έναρξης. Και από εδώ είναι η πύλη του Ανδριανού. Έχει πολλούς τουρίστες, καλά λογικό. Με τόσο καλή μέρα. Εμείς από πού πάμε? Από εδώ. Ωραία. Αυτό είναι το άγαλμα της Μελίνας Μερκούρη. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πάντα με εγωιτεύει η Ακρόπολη. Ναι, είναι βουλευτική. Και το Ρόδο είναι πολύ ωραία. Έχεις δει παράσταση? Ναι, πηγαίνουμε συχνά. Ναι, το καλοκαίρι. Α, θα ήθελα και εγώ να πάμε το καλοκαίρι. Όταν θα φύγω από Κύθυρα, θα μείνω είναι μία μέρα, να κλείσουμε μία συναυλία, να πάμε. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Και παράσταση έχω δει, κυρίως συναυλιακά έχω δει. Ναι. Είχαν έρθει Καλέξικο. Πολύ ωραία Παυλίδη. Ωραία, οπότε το καλοκαίρι να κλείσουμε ρε εσύ. Ναι, ναι. Υπολόγισέ με. Φυσικά. Καθίσαμε για καφέ εδώ στο Θησείο και έχουμε θέα την Ακρόπολη. Παιδιά, αυτό ακριβώς ήθελα, να πίνω καφέ και να βλέπω την Ακρόπολη. Τι ωραία που φαίνεται. Φίλοι μου, τι ωραία που περνάμε. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Να μας έρεγες πιο συχνά. Τι να κάνω που δεν έχει να επιστρέψω. Να παίρνω σάτζι. Αυτό δικαιώμαστε. Τσεκίν να κάνω για την επιστροφή, ε. Να το κάνω γιατί το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, γυρίζω με Ολυμπιακή. Με Sky Express. Α, αυτή πήγα ρόδι. Πολύ καλή. Καλή, ναι. Και το νεράκι που σου φέρνει. Και το καφεδάκι. Και το μπισκοτάκι. Και το μπισκοτάκι ελαιολάδου, το έχω εδώ. Να το. Είναι γλυκό με κανέλα, το είχα φάει την προηγούμενη φορά. Αλλά τα Χριστούγεννα. Είχε πολύ οικονομικό για να φύγω από Κύθυρα, πολύ οικονομικό εισιτήριο, αλλά έχει επιστροφή Τετάρτη, οπότε βρήκαμε Ολυμπιακή. Ναι. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο το check-in, γιατί το έχω ξεχάσει. Τι ωραία ήλιο όλους τη μέρα είναι αυτή, εντελώς ανοιξιάτικος ο καιρός. Ήρθαμε στο αγροτικό και περιμένουμε για να καθίσουμε. Είναι έτσι για μεζέ το συγκεκριμένο μαγαζί.
Good morning, μόλις ξύπνησα. Ετοιμάστηκα για να πάω να κάνω τις εξετάσεις. Μετά θα πάω για ένα brunch και κατευθείαν φεύγω για αεροδρόμιο. Εχθές φάγαμε στο αγροτικό, στο Περιστέρι. Μας άρεσε πάρα πολύ το φαγητό. Τώρα θα πάω να κάνω τις εξετάσεις στο Biomed εδώ. Οι εξετάσεις που θα κάνω είναι καθιερωμένες αιτήσεις και επειδή στα κύθυρα δεν τα κάνουν όλα στο νοσοκομείο, βρήκα φθηνό εισιτήριο για Αθήνα και έτσι έκλεισα να έρθω να τα κάνω εδώ. Τελείωσα, φεύγω. Καλά, φοβερή εξυπηρέτηση στην ιατρική εδώ στο κέντρο στα Ηλίσια. Πόπο, τι κόσμο έχει στην Αθήνα και τι κίνηση. Τώρα, επειδή έχω αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου, λέω να προχωρήσω με τα πόδια μέχρι το μοναστηράκι, γιατί μου αρέσει έτσι να περπατάω στο κέντρο. Υπέροχη θέα είναι αυτή. Πού να καθίσω? Αχ, η θέα είναι πανέμορφη. Νομίζω ότι έχω κάνει την καλύτερη επιλογή. Wow. Ήρθε και το φαγητό μου. Πήρα croque madame χωρίς ζαμπόν γιατί προσπαθώ να κόψω και το κρέας. Φαίνεται πεντανόστιμο. Γιάμι γιάμι! Γιάμι γιάμι! Λοιπόν, φεύγω από το μαγαζί και θα πάω προς αεροδρόμιο για να είμαι πιο νωρίς εκεί. Φοβάμαι μην μου κλείσει το τηλέφωνο με μπαταρία γιατί το χρησιμοποιώ ως GPS και επίσης έχω και το εισιτήριο. Τέλος πάντων, δεν νομίζω να γίνω κάτι τέτοιο. Έφτασα στο Σύνταγμα και περιμένω το λεωφορείο για το αεροδρόμιο. Έρχεται σε 5 λεπτά. Let's go. Β1, Β31. Έφτασα στο gate, σε 10 λεπτά πετάμε. Πέρασα τέλεια. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ξεκουράστηκα και λίγο χαλάρωσα μπορώ να πω. Έφτασα στα κύθυρα και τώρα πάω προς το σπίτι. Έχω μπει όπως βλέπετε ήδη μέσα στο αυτοκίνητο. Πέρασα τέλεια, παρόλο που πήγα για συγκεκριμένο σκοπό. Είδα τους φίλους μου γιατί δεν τους είχα δει έτσι πολύ καλά τα Χριστούγεννα. Και μπορώ να πω ότι γέμισαν οι μπαταρίες μου για να συνεχίσω το δύσκολο έργο της διπλωματικής, το οποίο με ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και γεμίζει πολύ χρόνο από τη μέρα μου.
Δεν θα κλείσω το vlog, γιατί έχω πάρει δύο πακετάκια και θέλω να τα ανοίξουμε παρέα μόλις φτάσω στο σπίτι, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι έχουν και τα δύο. Επίσης πήγα και λίγο σούπερ μάρκετ, οπότε το αυτοκίνητο είναι εντελώς φορτωμένο αυτή τη στιγμή. Ψώνησα για όλο το μήνα. Δεν ξέρω πότε θα φύγω για Πάσχα. Σκέφτομαι να μείνω μία εβδομάδα εδώ για να καθίσω να γράψω κομμάτια της εργασίας με καθαρό κεφάλι, χωρίς να έχω σχολείο. Οπότε μάλλον τη μεγάλη εβδομάδα θα μείνω στα Κύθυρα. Σίγουρα θα μείνω κάποιες μέρες της μεγάλης εβδομάδας. Δεν ξέρω αν θα μείνω όλη τη μεγάλη εβδομάδα και γυρίσω μεγάλο Σάββατο πάνω στο σπίτι μου. Επιπλέον σκεφτόμουν να πάω με τρένο, γιατί τα αεροπορικά ήταν πολύ ακριβά. Όμως μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν θα πάω με τρένο. Με έχει στοιχειώσει αυτό το δυστύχημα πραγματικά και δεν μπορούσα να μην το αναφέρω, γιατί εγώ συνέχεια χρησιμοποιώ τρένα και ως φοιτήτρια αλλά και ως εργαζόμενη έπαιρνα τρένο πολύ συχνά για την απόσταση έδεσα Θεσσαλονίκη και πολλές φορές το τρένο χαλούσε, εμένα με στη μέση του δρόμου έρχονταν λεωφορείο να μας πάρει ή άλλαζαν τρένο κατά τη διάρκεια του δρομολογίου στη Βέρεια. Δεν ξέρω παιδιά, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό που έχει συμβεί. Κλασικά στα Κύθυρα έχει λίγο αεράκι, ενώ στην Αθήνα το κλίμα ήταν τόσο ωραίο, δεν είχε καθόλου υγρασία ή αν είχε, δεν την καταλάβαινα γιατί εγώ έχω συνηθίσει να ζω στο νησί με πολύ υγρασία και κοιμήθηκα υπέροχο χθες το βράδυ, χωρίς υγρασία άνοιξε και η μύτη μου. Έχουν πιάσει αλλεργίες στο νησί όπως έχετε καταλάβει, σας το έχω πει και σε άλλο βίντεο αυτό. Μπαίνω τώρα προς τη χώρα. Αχ, βράδιασε, πίνω ένα μαστίχο νερό, λατρεύω τα μαστίχο νερά, ξεκίνησα να τα πίνω όταν ήμουν στις Ινούσιες και από τότε έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια. Λοιπόν, πριν κλείσω αυτό το βίντεο και πριν πάω να κάνω το μακιγιάζ μου, γιατί όπως βλέπετε το πρόσωπό μου είναι χάλια, θέλω να ανοίξω παρέα ένα πακέτο που μου ήρθε από τη Φόρεο, διότι έχει μέσα μία καινούργια συσκευή, την οποία θέλω να σας τη δείξω. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν το οποίο θέλω να δούμε παρέα είναι το πολύ αγαπημένο μου καθαριστικό προσώπου, το Microfoam Cleanser, το οποίο μου τελείωσε όπως είδατε στο τελευταίο βίντεο με τα Empties και τώρα έχω ένα καινούριο καθαριστικό. Όπως σας είπα και σε εκείνο το βίντεο, μου αρέσει αυτό το καθαριστικό γιατί μπορώ να κάνω με αυτό πολύ καλό ντε μακιγιάζ, με πολύ μικρή ποσότητα καθαρίζεται καταπληκτικά το πρόσωπο, αλλά μου αρέσει και για το δεύτερο step του καθαρισμού. Δηλαδή, αφού έχω απομακρύνει το πολύ make-up, μετά με αυτό το καθαριστικό σε συνδυασμό με κάποια συσκευή Luna, κάνω έναν πολύ ωραίο καθαρισμό στο πρόσωπό μου. Μπορεί η ποσότητα του να είναι 100 ml, αλλά να ξέρετε, χρησιμοποιείς κάθε φορά τόση μικρή ποσότητα που αυτό δεν τελειώνει καθόλου εύκολα. Και πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο πραγματάκι που υπάρχει μέσα στο κουτί, το οποίο είναι μια καινούργια συσκευή Luna. Είναι η Luna 4+, for normal skin και πρόκειται για μία συσκευή η οποία εκτός από microcurrent θεραπεία κάνει και φωτοθεραπεία γιατί έχει LED λάμπα. Λοιπόν, λατρεύω τις συσκευές Luna διότι καθαρίζουν πάρα πολύ καλά το πρόσωπο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η καινούργια φιλοσοφία η οποία έχει τα πάντα σε μία συσκευή. Μπορείς να κάνεις microcurrent θεραπεία η οποία βοηθάει πάρα πολύ στις λεπτές γραμμές αλλά και στη σφυγλότητα του προσώπου και παράλληλα μπορείς να κάνεις και φωτοθεραπεία η οποία βοηθάει πάρα πολύ σε σημάδια από τον ήλιο, σημάδια γύρανσης, σημάδια από σπυράκια. Παράλληλα καθαρίζεις το πρόσωπό σου χρησιμοποιώντας και αυτό το καθαριστικό. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και για μασάζ αυτή τη συσκευή. Είμαι πολύ περίεργη να τη δοκιμάσω, πιστεύω ότι θα μου αρέσει πολύ διότι η φωτοθεραπεία που κάνω με τη UFO συσκευή κάνει πάρα πολύ καλό στο δέρμα μου και χαίρομαι που κάποιες φορές που βαριέμαι να κάνω κάποια μάσκα θα χρησιμοποιώ αυτή τη συσκευή στον καθαρισμό μου και έτσι θα βοηθάω λίγο περισσότερο το δέρμα μου. Σίγουρα θα τη δούμε αυτή τη συσκευή σε ένα βίντεο skincare. Σκέφτομαι να κάνω ένα skincare vlog, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσει αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό εδώ στο YouTube αλλά και στο Instagram. Όπως σας είπα, θα έχουμε δύο νικητρίες. Μία η οποία θα προκύψει από τα σχόλια εδώ στο YouTube και μία η οποία θα προκύψει από τα σχόλια στο Instagram. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε ένα ακόμη βίντεο. Θέλω να είμαι έτσι
πιο συνεπής στο YouTube, αλλά παιδιά το πρόγραμμά μου είναι πάρα πολύ πιεστικό αυτό το διάστημα, οπότε θα προσπαθήσω να αφοσιωθώ λίγο παραπάνω στη διπλωματική μου για να τελειώσει, αλλά παράλληλα θα ανεβάζω και βίντεο στο YouTube, αν όχι κάθε εβδομάδα, ανά 10 μέρες. Αυτά από εμένα, μέχρι το επόμενο βιντεάκι, φιλάκια πολλά, γεια σας!